Αν θες να κατανοήσεις τη λέξη ευτυχία, πρέπει να την αντιλαμβάνεσαι σαν ανταμοιβή και όχι σαν στόχο. Άσε το όνειρό σου να κατασπαράξει τη ζωή σου, μην αφήσεις τη ζωή σου να κατασπαράξει το όνειρό σου. Γίνεσαι για πάντα υπεύθυνος για αυτό που έχεις εξημερώσει. Είναι ο χρόνος που έχεις χάσει για το τριαντάφυλλό σου, που κάνει το τριαντάφυλλό σου τόσο σημαντικό. Η αληθινή αγάπη αρχίζει όταν δεν περιμένεις κάτι για αντάλλαγμα. Η τελειότητα επιτυγχάνεται όχι όταν δεν υπάρχει τίποτα να προσθέσεις, αλλά όταν δεν υπάρχει τίποτα να αφαιρέσεις. Καλύτερα να αποκαλύψεις την εξυπνάδα σου σιωπηλά, παρά μιλώντας. Όταν δίνεις όλο σου τον εαυτό, παίρνεις πίσω περισσότερα από όσα δίνεις. Ένα στόχος χωρίς σχέδιο, είναι απλά μια ευχή. Όλοι οι ενήλικοι υπήρξαν κάποτε παιδιά, αλλά λίγοι από αυτούς το θυμούνται. Η πραγματική ευτυχία πηγάζει από τη χαρά να κάνεις κάτι καλά, από το ζήλο να δημιουργείς καινούργια πράγματα. Δεν γίνεται να φυτέψεις ένα βελανίδι το πρωί και να περιμένεις ότι το απόγευμα θα κάθεσαι στον ίσκιο μιας βελανιδιάς. Αυτό που δίνει νόημα στη ζωή, δίνει νόημα και στο θάνατο. Αυτός που μιλάει δεν ξέρει, αυτός που ξέρει δεν μιλάει. Αν η σιωπή ταιριάζει και στο σοφό, άραγε πόσες φορές περισσότερο ταιριάζει στον ανόητο. Η αγάπη δεν είναι να κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο, αλλά να βλέπουμε μαζί προς την ίδια κατεύθυνση. Κάνε τη ζωή σου ένα όνειρο και το όνειρό σου πραγματικότητα. Ούτε η εξυπνάδα, ούτε η κρίση είναι δημιουργή. Το μεγαλείο της προσευχής βρίσκεται πρωτίστως στο γεγονός ότι δεν παίρνει καμία απάντηση. Στη ζωή δεν υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν δυνάμεις σε κίνηση. Πρέπει να τις δημιουργήσεις και οι λύσεις θα ακολουθήσουν. Τα μάτια είναι τυφλά, πρέπει να βλέπει κανείς με την καρδιά. Να αγαπάτε αυτούς που διατάζετε, αλλά μην τους το πείτε. Αυτό που κάνει την έρημο όμορφη, είναι ότι κάπου κρύβει ένα πηγάδι. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει μέσα του την ψυχή ενός ποιητή που πέθανε νέος. Όταν παραπονιόμαστε για τους συγγενείς μας, ρισκάρουμε να τους χάσουμε. Μόνο τα παιδιά ξέρουν αυτό που ψάχνουν. Αν δεν δίνεις πια, δεν έχεις τίποτα πια να δώσεις. Η γυναίκα που σε γουστάρει, προσπαθεί να σου πιάνει συνέχεια την κουβέντα και να περνάει αρκετό χρόνο μαζί σου. Το μοναδικό πρόβλημα είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Ξεχνάμε πως δεν υπάρχει ελπίδα ή χαρά χωρίς ανθρώπινες σχέσεις.